Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τζέννη και είμαι μία από τους 5 απολυμμένους συνδικαλιστές της PeopleCert, εργαζόμενη στην εταιρεία για 2 χρόνια στο τμήμα των online εξετάσεων, 1 χρόνο εκ των 2 σε θέση υπεύθυνου βάρδιας. Η PeopleCert είναι μία εταιρεία πιστοποιήσεων που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια και στους εργαζόμενούς της παρουσιάζεται ως οικογένεια, αλλά η πραγματικότητα απέχει έτη φωτός. Στην PeopleCert εργαζόμαστε σχεδόν με το βασικό μισθό, σε κυλιόμενα και μη σταθερά ωράρια, που πολλές φορές αγγίζουν συνεχόμενα δεκαήμερα εργασίας και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που μας πετούν στην ανεργία με τη λήξη της τρίτης σύμβασης. Πριν από λίγους μήνες, μέσα σε αυτές τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες, όπου τα κέρδη της PeopleCert τακμάζουν, αλλά τα εργασιακά δικαιώματα στοχοποιούνται και οι εργαζόμενοι φημώνονται, ήρθαμε σε επαφή και γίναμε μέλη του σωματείου μας, το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάποιοι από εμάς, με στόχο να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας, μπήκαμε και στο ψηφοδέλτιο εν ώψη των εκλογών του σωματείου. Την ημέρα που οι κάλποι θα τοποθετούνταν κοντά στην εταιρεία, η PeopleCert, φοβούμενη τη δύναμη των εργαζομένων της, απέλυσε μέσα σε 10 λεπτά 5 συνδικαλιστές μέσω βιντεοκλήσης, επικαλούμενοι business needs και αδυναμία υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού. Μάλιστα, προχώρησε σε καθολική και προκλητική τηλεργασία που κράτησε πάνω από μία εβδομάδα με σκοπό να εμποδίσει την επαφή αλλά και την ενημέρωση των εργαζομένων από το σωματείο μας. Εδώ φαίνεται και πώς αξιοποιείται η τηλεργασία από τα χέρια της εργοδοσίας. Να σημειωθεί πως η PeopleCert έχει πάνω από 60 ανοιχτές θέσεις στο LinkedIn, ήδη προσέλαβε 4 άτομα στα τμήματα που απέλυσε, ενώ παράλληλα ζητά υπερορίες και 6η μέρα για όλο το μήνα του Δεκεμβρίου και μάλιστα εφαρμόζει τον νόμο Χατζηδάκη και συνεχίζει την επίθεση στις συνθήκες εργασίας, προχωρώντας σε ωράρια λάστιχο και υποσχόμενοι κάποια ρεπό στο μέλλον, αν και εφόσον είμαστε ακόμα όρθιοι. Με ένα Υπουργείο Εργασίας που αυτοχαρακτηρίζεται αναρμόδιο και θυματοποιεί τον εαυτό του, παίζοντας κρυφτό πίσω από νόμους, ώστε να μην κάνει κάποια παρέμβαση. Αυτό όμως που η PeopleCert δεν περίμενε ήταν η αγανάκτηση των συναδέλφων μας, οι οποίοι ήρθαν και συνεχίζουν να συσπηρώνονται κατά δεκάδες στο σωματείο μας, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις μας και έμπρακτα δείχνουν τη στήριξή τους και την οργή τους. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μέσα από τις πιέσεις του προηγούμενου διαστήματος, η PeopleCert έδειξε το φόβο της με το να προσλάβει δεκάδες security, αλλά και παραδέχτηκε σε εσωτερικό της email πως γνώριζε για τη συνδικαλιστική μας δράση. Αυτό που εμείς λέμε στην PeopleCert, και να το ακούσει καλά, είναι ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσετε να μας βρίσκετε μπροστά σας σε κάθε σας προσπάθεια να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας στις πλάτες μας. Σε αυτές τις συνθήκες συνειδητοποιούμε με δύσκολο τρόπο την αξία της ενδυνάμωσης του σωματείου μας, την αξία του να είμαστε οργανωμένοι στο σωματείο μας και καλούμε όλους μας τους συναδέλφους να έρθουν και να έρθουν δίπλα μας. Διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις, οι συμβάσεις αορίστου χρόνου να γίνουν για όλους, όχι στα ωράρια λάστιχο, όχι στην εφαρμογή δεκάωρων και υπεροριών και αυξήσεις σε όλους τους μισθούς. Κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοσία, οι απολύσεις και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν. Σας ευχαριστώ.